Πάμε στο Στέφανο να δούμε τον κύριο Χίο. Ομπρέλα κρατά, Στέφανε, ή μου φαίνεται. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλό ρίζικη καταρχήν. Και εσένα, ευπρόσδεκτο εδώ κάθε βράδυ. Πες μου, ομπρέλα κράτησες ή δεν κράτησες τώρα, γιατί δεν μου λες άμα κράτησες ομπρέλα, πού την έχεις από κάτω, δεξιά, αριστερά, ο Παπαχριστόπουλος είπε μοιράζει χρήμα, πρέχει χρήμα. Κοίταξε να δεις, Κυριάκο, καταρχήν να σου πω σιδεροκέφαλος να είσαι, γιατί θα χρειαστεί κότσια για να κάνεις αυτό που θα κάνεις με τους κυρίους που έχεις δίπλα σου. Τον έναν τον άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, τον εξαριστερό σου και από κάτω. Τον εκφράζοντα σοσιαλδημοκρατική άποψη, κύριο Καψαμπέλη, ο οποίος προσπάθησε να μας πείσει πριν από λίγα δευτερόλεπτα ότι η Eurovision δεν παράγει πολιτική. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είπα να μην βγάζουμε πολιτικά συμπεράσματα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος αν η Eurovision δεν παράγει πολιτική. Διότι εάν τολμούσαμε σαν Ελλάδα να παρουσιάσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα προσέβαλε τη γενοκτονία των ποντίων που την περιμένουμε στις 19 Μαΐου για να δω ποιοι πατριώτες θα πάνε να καταθέσουν στεφάνια, θα έπρεπε να μας είχαν περάσει διαπληρώσεις και συντήρους. Σαφώς και εκφράζει πολιτική η Eurovision, γιατί είναι μέσα στο κονκλάβιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δέχτηκαν εντολές για να βγάλουν τους Ουκρανούς, γιατί δέχτηκαν εντολές για να θάψουν τους Ρώσους. Δεν παρατηρείται, και δεν θέλω να μονοπολίσω, τι συμβαίνει αυτές τις ώρες στην Ελλάδα με τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα κατονομάζουμε όλα αύριο στην εφημερίδα, και τα οποία δεν τολμούν να γράψουν μια θετική κουβέντα για την επίσκεψη Πούτιν στην Αθήνα. Έφτασαν να γράφουν ότι αναβάλλεται η επίσκεψη ακόμα και στο Άγιον Όρος. Έτσι. Να αποκαλέσω ποια είναι τα μέσα. Τα μέσα ενός εργολάβου που κάποτε συνομιλούσε με τον Βορρά και τώρα συνομιλεί με τον απέναντι Ατλαντικό, και ξέρει καλά ο κ. Βελόπουλος ποιον εννοώ. Το Huffington Post, ένα site το οποίο μας ήρθε από την Αμερική, από μια κυρία που χαλάει τα λεφτά της. Ξέρει καλά τι λέει ο κ. Βελόπουλος. Ναι, έτσι είναι, δεν είναι. Είναι από την Αμερική ορμόμενη, δεν είναι. Εντάξει. Και η καθημερινή του κ. Αλαφούζου, η οποία κοιτάζει να πάρει κανένα ψυχαλάκι από εδώ και από εκεί. Όλα αυτά τα μέσα θάβουν την επίσκεψη Πούτιν στην Αθήνα. Γιατί φοβούνται? Μην αλλάξει, αγαπητέ Κυριάκο, το δόγμα ανήκομενη στη Δύση, το οποίο παράγει φασισμό. Και συμφωνώ με τον κύριο Βλάχο. Αλλά φασισμό δεν παράγει η Ευρώπη πια. Παράγει το δόγμα ανήκομενη στη Δύση του κυρίου Καραμαλή και του θείου του. Να επενθυμίσω, επίτευσέ μου λίγο, Στέφανε, σε παρακαλώ, σε διακόπτω, αλλά όταν το είπε ο Καραμαλής, είχε μία έννοια σημειολογική εκείνης ιστορικής περίοδου. Οπότε είπε ο Παπαδρέου, ο Γεώργιος, ο Παλαιός, το έλεγε για μία σημειολογία εκείνης περίοδου. Τώρα δεν υπάρχει σοβιετικό καθεστώς. Τώρα υπάρχει Ορθόδοξη Ρωσία. Ας τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό. Σε μια παγκοσμιοποιημένη πια κοινωνία δεν μπορείς να λες εγώ ανήκω μόνο εκεί. Ανήκω όπου με συμφέρει. Το συμφέρον μου. Θέλω να κάνω μια άλλη στο Στέφανε, γιατί ψάχνει το θέμα αυτό με τον αγωγό Τάπρα, Στέφανε. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως στην Ελλάδα. Περιμένουν να έρθει ο Πούτιν στην Ελλάδα να φέρει λεφτά και να κάνουμε το South Stream, λέει, μαζί του. Και την ίδια ώρα πάει και υπογράφει, τρέχει ο Τσίπρας, τρέχει ρε παιδί μου να υπογράψει τον ΤΑΠ, λες και βιαζόταν και κάποιος στο σπρού, τον έσπρωχο να πάει να υπογράψει. Είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως ή εγώ το φαντάζομαι? Γιατί περιμένει το πράσινο φως από την Αμερική, Κυριακό. Να ακούσουμε και τον Στέφανο, το έχεις πει και έχεις δίκιο εδώ. Η κυβέρνηση αυτή κάνει ένα εγκληματικό λάθος και αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Προσπαθεί να πατήσει στις ιδιαίτερες διπλωματικές σχέσεις των τελευταίων ημερών, μηνών μάλλον, και μιλάω για τον 1,5 τελευταίο μήνα, με την καθολική ασπίδα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και το γκριζάρισμα του Αιγαίου, προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Και ξέρεις καλά, και ξέρουν καλά και οι φίλοι μας που μας ακούνε, ότι όποιος πατάει σε δύο βάρκες, το τέλος βρίσκεται στη θάλασσα. Τον τρώνε οι καρχαρίες. Ότι αυτή η θάλασσα δεν θα είναι η θάλασσα του Αιγαίου, αλλά θα είναι η θάλασσα του Ατλαντικού. Θα τους πνίξουν οι Αμερικανοί με αυτά τα εγκλήματα που κάνουν. Δεν μπορείς να παίζεις μπάλα σε δύο πλευρές με κουτοπώνυρο τρόπο. Τι κάνουν αυτοί τώρα? Μάλλον τι προσπαθούν να επιδιώξουν να κάνουν, γιατί ο Ρώσος πρόεδρος έρχεται για συγκεκριμένους λόγους στην Ελλάδα. Στέφανε, μισό λεπτό, με ενημερώνουν ότι ο ήχος του Στέφανου δεν είναι και πολύ καλός στον αέρα. Το λέω στο κέντρο, στο κοντρόλ.
προσπαθείτε. Διορθώστε, γιατί ο κόσμος μου κάνει παράπονα. Έχω δεχτεί 22 μηνύματα στη σειρά και λέω τι γίνεται. Θέλω να το δείτε λίγο. Στέφανε, σας ακούμε λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, για να σας ακούει ο κόσμος. Εντάξει, επειδή μιλάω από hands free, είναι λογικό. Είναι η πρώτη φορά. Θα τα διορθώσουμε. Ζητούμε συγγνώμη στο θέμα. Ο κόσμος να έχει λίγο υπομονή και να μην κάνει παράπονα για τον ήχο. Ο κόσμος να κάνει παράπονα για άλλα πράγματα. Σωστό. Η Γαλλία καίγεται και φλέγεται από το ασφαλιστικό. Και εδώ στην Ελλάδα λοχαλίζουμε από τον ύπνο. Άρα μην τους πειράζει ο ήχος, θα τους πειράζουν άλλα πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση μόνο γιατί θέλω τις πληροφορίες σου. Τέλη του μηνός τελικά ο Πούτιν είναι βέβαιο ότι θα έρθει στο Αγιώρος. 99,99%. Αυτό που δεν είναι βέβαιο ακόμη και τώρα που μιλάμε είναι αν θα έρθει στην Αθήνα. Λόγω αυτών των τελευταίων εξελίξεων με τον ΤΑΠ, με όλα αυτά που γίνονται, εσένα πληροφορίες τι λένε. Το δούνε του. Εγώ θα είμαι έτσι κι αλλιώς. Το δούνε του. Εγώ ακούω και διαβάζω τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης των φιλοαμερικανών και των φιλοδυτικών, οι οποίοι λένε τα εξής, ότι θα έρθει στην Αθήνα, αλλά δεν θα πάει στο Άγιον Όρος, γιατί κάτι μοναχοί εκεί του έχουν κηρύξει το πόλεμο με ένα εκκλησάκι που υπάρχει στην Κόκκινη Πλατεία. Είναι το μετόχι του Αγίου Νικολάου, Στέφανε. Έτσι, έτσι. Λένε λοιπόν ότι δεν θα έρθει στην Αθήνα, αλλά θα πάει για προσκυνηματικούς λόγους στο Άγιον Όρος, για να κάτσει μια ωρίτσα και να φύγει. Ρε, δεν τρέπονται λιγάκι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν σκάψει τον λάκκο της χώρας και δέχονται εντολές από την Αμερικανική Πρεσβεία. Να αρχίσουμε να λέμε ονόματα επιτέλους για το ποιοι συνομιλούσαν οι πολιτικοί με την Αμερικανική Πρεσβεία. Α, να σου πω, επίτρεψέ με Στέφανο Χίε, επίτρεψέ με ένας εκ των προσκεκλημένων τότε ως βουλευτής ήμουν εγώ και ειρηνήθη, οι άλλοι τρεις πήγανε. Ο Αποστόλης ο Τζικώστας, δεν το κρύβω εγώ, το λέω δημοσίως. Ο άλλος ήταν ο φίλος μου ο Σταϊκούρας. Ο Σταϊκούρας και... είναι γνωστός φιλοαμερικανός και παίρνει... Δεν ήταν κακό αυτό ρε παιδιά, αλλά μας κάλεσε ο πρεσβευτής, εγώ δεν πήγα στην πρεσβεία, πήγαν αυτοί. Τι έκαμε τώρα. Εγώ δεν μίλησα για σένα, εγώ μίλησα για τον Σταϊκούρα και τον Τζικώστα. Εγώ μιλάω αυθέως, δεν φοβάμαι, γιατί ήμουν αποσκεκλημένος, το λέω και δημοσίως, το είχα πει και στην Βουλή τότε. Και αρνήθηκα να πάω. Το προξενιό έγινε από μια βουλευτή της Αργολίδος. Τότε παλιά. Τη Νέα Δημοκρατία, λέω. Την Έλσα, λε. Εδώ ο προβοκάτορα, Στέφανε, το βρώμησε κατευθείαν την Έλσα, λε. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο σε κάτι άσχημο, Στέφανε. Το έχει κάνει ολόκληρο ρεπορτάζ στο Μακελιό και προ τιμήν σου. Του ξέχασαν όλοι. Κύριοι, είναι ομολογιούχοι. Α, ναι, βέβαια. Είναι ομολογιούχοι. Του γκρέμισαν. Να δούμε ένα μικρό ρεπορτάζ και να το σχολιάσετε εσεί. Ξεκινώντα από τον Γιώργο Βλάχο, πάμε στον Ανδρέα Χατζαμπέλη και τον Στέφανο Χίο. Δείτε το ρεπορτάζ, εγώ βούρκωσα. Μπράβο στα παιδιά από την NTV. Δείτε το όμω. Δείτε το, συγκλονιστικό είναι. Αυτά τα χρήματα που χάσαμε δεν έχουμε κερδίσει ούτε ένα ευρώ εδώ στην Ελλάδα. Είναι χρήματα που έχουν έρθει όλα από τη Γερμανία. Εάν το ελληνικό δημόσιο δεν είχε καταστρέψει την ελληνική αγορά δανεισμού, ουρεύοντας με το PSI τους Έλληνες μικροαποταμιευτές, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σκίζοντας τα μνημόνια, θα μπορούσε να απευθυνθεί στην εσωτερική αγορά δανεισμού και να δανείζεται και να μην έχει ανάγκη τους ξένους του κουγλίφους. Υποθετήσαμε τα λεφτά μας στα ομόλογα να βοηθήσουμε το κράτος μας και σαν καλός πατέρας και πατριώτης έδωξα και το παιδί μου να κάνει την ίδια κίνηση με μένα. Τα πρώτα λεφτά που έβγαλε στη ζωή του, 30.000 ευρώ. Τα κατέθεσε για αυτή στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Προσπαθούσε η γυναίκα μου να βρει εκτός τη δουλειά που είχε, τη σταθερή δουλειά που είχε, να βρει και κάποια άλλη απασχόληση για να περισσέψει 5 μάρκα που ήταν τότε περισσότερο. Αυτές όλες οι αποταμιεύσεις της θείου μου αποφάσισε να τις τοποθετήσει σε ελληνικά ομόλογα. Το καλό της το δίκιο. Εντάξει. Λέει, είναι μια καλή τοποθέτηση, λέει. Σίγουρα είναι, λέει, πιο σίγουρα από τις τράπεζες. Γιατί όχι. Και 80.000 ευρώ τις τοποθέτησε σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Καταθέτες του δημοσίου. Τι μεγαλύτερη αυτή εμπιστοσύνη. Πού αλλού μπορεί να είχα περισσότερη, θα είχα στις τράπεζες, οπότε στο δημόσιο. Στην εμπιστοσύνη λοιπόν τα έβαλα εκεί. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προσκαλούσε τα φυσικά πρόσωπα, σε παρένθεση Έλληνες αποταμιευτές, να αποταμιεύσουν, όχι να επενδύσουν, να αποταμιεύσουν τις οικονομίες τους στους συγκεκριμένους τίτλους. Μου είπαν ότι τα ομόλογα είναι εγγυημένα στη λήξη τους. Αυτό επιμένω, εγγυημένα στη λήξη τους. Εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη να τα κάνεις ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, γιατί είναι στο κράτος σου, τι θα έχεις εμπιστοσύνη. Έχω χάσει 100% την εμπιστοσύνη στο ίδιο το κράτος. Για μένα πλέον σήμερα δεν υφίσταται κράτος, δεν υπάρχει έννοια κράτος δικαίου.
Δεν υπάρχει ούτε κράτος, ούτε δικαίου, ούτε αδίκου. Δεν υπάρχει κράτος καν. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Και η πατρίδα μου, αντί να με ανταμεύσει με το καλύτερο τρόπο, με τιμωρεί με το χειρότερο τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν τα λεφτά τους, τον κόπο τους στο ελληνικό δημόσιο, και μπράβο στην E-Net TV, ήταν τραμπούκι κατά την δήλωση Βενιζέλου Σαμαρά. Κατά το πολιτικό Αλτσχάιμερ, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είναι ξεχασμένοι στη λίθη της ιστορίας. Ξέχασαν όλοι. Όλοι τους. Και το λέω όλοι τους, το εννοώ. Όλοι τους. Δεν τους ενδιαφέρουν. Είναι ανύπαρκτοι. Δεν υπάρχουν. Είναι νούμερα μόνο. Λεφτά που χάθηκαν. Συγκαλά το PSI και όλα αυτά που λέχθηκαν τότε και που έγιναν. Γιώργο, από σένα ξεκινώ. Οι άνθρωποι που εμπιστεύθηκαν το ελληνικό κράτος έχασαν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Έτσι. Ενώ την ίδια ώρα ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος συνεχίζει να πληρώνεται τον βουλευτικό του μισθό και δεν έχει την τσίπα να έχει αποχωρήσει από την πολιτική. Διότι δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι, είναι και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι. Που σήμερα τους κόβουν τις συντάξεις, διότι ο κύριος Βενιζέλος κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία. Και βέβαια θέλω να πω και κάτι που κανείς δεν το λέει. Την ευθύνη του τραπεζίτη. Του κεντρικού τραπεζίτη. Τα κατέστρεψε. Δεν είχε συγκυβερνήτη. Του κεντρικού τραπεζίτη. Ο κεντρικός τραπεζίτης ζητούσε τα αποθεματικά από τα ασφαλιστικά ταμεία, ξέροντας ότι πάμε σε αυτό το κούρεμα. Έτσι. Βέβαια, να υπενθυμίσω και στον Ανδρέα, ο οποίος θα πάρει το λόγο τώρα, ότι η Goldman Sachs και οι τράπεζες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, δεν κουρεύτηκαν. Μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Έλληνες κουρεύτηκαν και μερικοί μικροκαταθέτες ξένοι, οι οποίοι δικαιώθηκαν στο εξωτερικό και δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Σα ακούω. Όπως και με τον ρωματικό φράγκο, έτσι. Κοέδεψαν τους Έλληνες πάλι. Ναι, κύριε. Νομίζω ότι για αυτή την ιστορία έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα, αλλά σε σχέση με αυτό που λέει. Παιδί μου, έχουν αυτοκτονήσει τα τελευταία. Συγγνώμη, μου λέει, όχι, μου λέει ο σκηνοθέτης μου, ο κύριος Γιώτης. Λέει το εξής. Μα έχουν αυτοκτονήσει τους τελευταίους 7 μήνες 17 άνθρωποι λόγω χρεών, κύριε Γιώτη. Αλλά δεν το λέει κανείς τώρα. Ναι. Ξέχασαν οι ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι είδηση πια. Δεν είναι είδηση. Είναι αναλώσιμη η αριθμή πλέον. Πιο βαρύ ηθικό έγκλημα. Ποιο είναι? Αυτό που συνέβη τότε με το κούρεμα των νομολόγων ή με τις ψευδείς υποσχέσεις εν ώψη των εκλογών του 2015 ότι θα αποκατασταθούν? Έτσι. Ενώ γνώριζαν από ό,τι προκύπτει τώρα εκ των υστέρων ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, Γιώργο, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε, ποιος είναι μεγαλύτερος φταίχτης? Αυτός που έκανε το κούρεμα ή αυτός ο οποίος υποσχέθηκε ότι εγώ θα αποκαταστήσω αυτός το κούρεμα? Αντρέα, με αυτούς που έκανε. Με αυτούς τους ανθρώπους θα γίνει, ρε παιδιά. Οι άνθρωποι χάσουν το βιό τους. Τίποτα. Πάμε στον Στέφανο. Στέφανο, έχει κάνει και ρεπορτάζ για το θέμα. Έχει κάνει και ρεπορτάζ το θέμα και στην εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, και στο site σου. Για πες μας. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά, αλλά παράλληλα είναι και πολύ δολοφονικά και εγκληματικά. Άνθρωποι οι οποίοι κόβουν και ζητάνε πίσω καθυστερούμενα του ΕΚΑΣ. Από τους ασφαλισμένους και τους ανθρώπους που είναι μικροσυνταξιούχοι και βιοπαλαιστές. Άνθρωποι οι οποίοι υποκλίνονται όχι στα 4, στα 14. Τις τελευταίες ώρες έχει βγει μια είδηση από το Eurogroup που μας λέει ότι ο κύριος Ντάιζενμπλουμ, αυτό το σκουπίδι της Τρόικας, αυτό το σκουπίδι των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, λέει ξεκάθαρα ότι τον κόφτη θα τον βάζουμε εμείς όποτε γουστάρουμε, μέσω του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδος, μέσω του ακυρανθρώπου δηλαδή, και όταν βλέπουμε ότι πέφτεται έξω στα δημοσιονομικά έσοδα, θα ερχόμαστε εμείς με τον μπαλτά και θα σας κόβουμε το κεφάλι. Δεν εννοείς τον Υπουργό, φαντάζομαι. Ορίστε. Δεν εννοείς τον Υπουργό, φαντάζομαι, τον μπαλτά. Εννοείς τον άλλο τον μπαλτά. Του Κρεοπόλη. Τον άλλο τον μπαλτά. Ναι, το τσεκούρι μιλάω. Γιατί έχουμε μπαλτά και στο Υπουργείο Παιδείας που όλα τα κόβουν, όλα τα σφάζουν. Για το τσεκούρι μιλάω. Για το τσεκούρι, το χρυσό το τσεκούρι που κρατάει στα χέρια του η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν ενδώσει. Άνθρωποι οι οποίοι είναι τσιράκια του καθεστώτος, τσιράκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κύριε Βελόπουλε, θα ενδιαφερθούν για το αν ένας από τους μικρομολογιούχους έσκασε στο σπίτι του από τη στεναχώρια του. Όχι. Για το αν ο άλλος αυτοκτόνησε, για το αν ο άλλος πέθανε. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να κονομάνε. Ρίξτε μια ματιά στα πόθεν έσχες και πώς οικονόμησαν τη νύχτα που έκλεισαν οι τράπεζες στην Κύπρο και πόσοι παίζανε τζόγο και χρηματιστήριο με τις επενδύσεις, τις μετοχές
γιατί τα αμοιβαία κεφάλαια θα καλέσω Σταθάκη εντός εισαγωγικών και εντός παρένθεσης για να καταλάβετε γιατί ανθρώπους μιλάμε. Θα σου πω κάτι. Οικονομική δολοφόνη. Θα σου πω κάτι. Αυτό έγινε το 2012 όταν ήμουν ακόμα βουλευτής. Υπουργός κορυφαίος εκ τότε κυβέρνηση μου λέει ότι η διαχείριση ενός χρέους ενός κράτους έχει πολλά λεφτά. Η διαχείριση, Στέφανε, η διαχείριση από υπουργούς ενός χρέους της Γαλλίας, λέω εγώ, της Γερμανίας, της Ελλάδος, έχει πάρα πολλά λεφτά για αυτούς που κάνουν τις συμφωνίες. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχω άδικο, κύριε. Έπαιζα εγώ με την BlackRock, κύριε Βελόπουλε, έτσι. Ούτε έπαιζα με τα μεγάλα πακέτα των ευρώ που κονόμα και ο Τσακαλώτος την ημέρα από 3,5 μέχρι 7,5 ευρώ. Τόσο. Και τώρα τον έκανε Υπουργό Οικονομικών. Δεν τα κλείνω ρε Στέφανε, ο άνθρωπος ζωνάρισε. Και από την καταγωγή του, γιατί ο μπάμπος του πολέμησε στο Βίτσι και στο Ρέμο. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, ιστορική. Αλλά δεν την εξετάζουμε. Πόσο κάνε τους τόνους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, Κυριακό. Επειδή είπε ο κύριος Χίος ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα οικονόμησαν. Μου ήρθε στο μυαλό η σημερινή είδηση με τον Μαρτίνι. Ναι, ναι, το έχω το ρεπορτάζ. Θα κάνετε σχόλιο όλοι τώρα. Πρέπει να πάρουμε τα λεφτά πίσω αυτά, έτσι. Ποια θα πάρεις αυτά. Από τις υπερτιμολογήσεις των Γερμανών. Δεν είμαστε καλά. Θα πάρεις λεφτά πίσω. Δεν πρέπει να τα ζητήσει το ελληνικό αν δημόσιο. Αν πάρει το ελληνικό δημόσιο τα λεφτά πίσω από τις υπερτιμολογήσεις. Δεν πρέπει να αποκλείσει το ελληνικό δημόσιο τη γερμανική εταιρεία πια. Να ζητήσουμε και τις υπολογιστές πίσω, κύριε. Βεβαίως, τα πάντα. Όχι από γνωστό πολιτικό βεβαίως. Που έπαιρνε τηλεφωνικά κέντρα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω, ένας πλήρωνε λέει. Βεβαίως, βεβαίως. 500.000, 300.000 ευρώ ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με συγχωρείς. Τεραμπάιτο άμα είχε το όνομα. Με συγχωρείς, δεν θα πάρουμε. Λέω, θα τα ζητήσουμε και αυτά πίσω. Δεν θα πάρουμε τα λεφτά από τη γερμανική εταιρεία που υπερτιμολόγησε και έδωσε τα μηχανήματα στο Ρίκος Ντινάν. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Κύριε Γιώτη, το έχουμε έτοιμο. Πλάνε. Ωραία, ρίχτε εδώ είναι ο κύριος Μαρτίνης, λοιπόν, ο οποίος είπε το εξής βέβαια. Αλίμονο, εγώ δεν πήρα λεφτά. Όντως μας έδωσε λεφτά οι Γερμανοί για να τα δώσουμε εμείς στο νοσοκομείο, λέει, στην πορεία. Δεν προλάβαμε. Αυτό είπε. Βέβαια, γνωστή οικογένεια είχε πάρει και 300 χιλιάρικα, δεν κάνω λάθος. Από το 98, για διαφήμιση. Από το 1998. Ναι, από το 98. Δεν προλάβανε να τα δώσει. Δεν προλάβαινε, λέει, να τα δώσει. Είχε πάρα πολύ δουλειά ο κ. Μαρτίνης. 3,5 εκατομμύρια. Πόσα. Εγώ πάντως, σαν Έλληνας πολίτης, δεν θέλω να δω τον κύριο Μαρτίνη εκεί. Θέλω να δω ένα πράγμα. Τα 3 εκατομμύρια μάρκα που είναι τώρα σε ευρώ να γυρίσουν και να πάνε στο ταμείο του ελληνικού λαού και κυρίως η γερμανική εταιρεία να δώσει πίσω τα χρήματα από τις υπερτιμολογήσεις στην πώληση των μηχανημάτων. Και βεβαίως θα πρέπει η γερμανική εταιρεία να αποκλειστεί από οποιαδήποτε μου, εργασία εντός Ελλάδος. Ξετυλίθηκε το κουβάρι, Ανδρέα, από μια offshore εταιρεία στη Λιβερία. Έτσι ξετυλίθηκε το κουβάρι. Κάνω λάθος. Εσύ, δεν το ξέρω. Έτσι ξετυλίθηκε το κουβάρι της ιστορίας αυτής. Βρήκα μια offshore εταιρεία και στη Κανένα... Λιβερία. Βρήκα Μαρτίνης. Αυτό έγινε. Υπήρχε μια καταγγελία. Όχι, από το offshore εταιρεία είναι. Αυτό έγινε επισημήτη. Καταγγελίες πολλές υπήρχαν, κύριοι. Είχα κάνει ερώτηση στη Βουλή, Γιώργο. Και κανένας Κυριάκο δεν έκανε το απλό. Είπε. Και απλήρωτοι εργαζόμενοι στο Ερίκος Δινάν, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Βέβαια. Και δεν έκανε κανείς το απλό να πει πόσο αγόρασε το τάδε μηχάνημα το Ερίκος Δινάν. 10.000, μάλιστα. Πού αλλού πουλάει αυτή η εταιρεία? Στη Γαλλία. Πόσο το αγοράσατε εσείς, κύριε Γάλλη, αυτό το μηχάνημα? 5.000. Εμείς γιατί το αγοράσαμε 10, ρε παιδιά, και οι Γάλλοι το πήραν 5. Υπάνε υπερφιλεπτόκταγμοι. Πώς? Υπερφιλεπτόκταγμοι. Όχι, γιατί κανένας δεν ενδιαφερόταν, φίλε μου. Έτσι, Γιώργο, από το 98, από το 98, πόσο έχουμε τώρα. Στα νοσοκομεία, γιατί οι βίλες στην Εκάλη έτσι γίνανε, κύριε. Στα δημόσια νοσοκομεία, τα υλικά αγοράζονται και σήμερα εν μέσω τρίτου, τετάρτου μνημονίου με περικοπές, με κόφτες κλπ. Τα υλικά αγοράζονται σε τιμές δεκαπλάσιες από αυτές που υπάρχουν στην αγορά. Αυτό το πράγμα που έχει επιδεινωθεί, όπως είμαι σε θέση να ξέρω από τις πληροφορίες μου τον τελευταίο χρόνο. Δεν ξέρω. Τι κάνει ο Πολάκης? Προφανώς. Σου ρίξει μία, σε κατεβάσει κάτω το κουτί. Πάει Παπα Χριστόπουλο τώρα, παιδιά. Είναι λίγο δύσκολο. Λέω για εμάς, δημοσιογράφους, κακούς ανθρώπους. Λέω όμως ότι το πάρτι στην υγεία που δεν περιορίζεται μόνο πιθανόν εκεί στο Ερίκο Δινάν.
Είναι, ναι, συνεχίζεται. Έχει ούζα μέσα. Ακόμα και σήμερα. Στέφανε, ένα σχόλιο για το θέμα αυτό με τον κύριο Μαρτίν. Έχεις κάνει ρεπορτάζ και εσύ φαντάζομαι στην εφημερίδα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ από παλιά, όταν ο κύριος Μαρτίνης από τη δεκαετία του 2000, όταν γραφόταν κάτι εναντίον του, υπάρχουν δημοσιογράφοι, αγαπητέ Κυριάκο, που τους έχει πάρει ακόμα και το αυτοκίνητο λόγω με αγωγές. Ναι. Δεν αναφέρω ονόματα τώρα, γιατί γνωρίζεις κάποια ονόματα. Έτσι, έτσι. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο Ντάσκας, έχει κάσει το αυτοκίνητό του από αγωγή του κυρίου Μαρτίνη. Επίσης, έχει δικαίωμα όμως αυτός που θίγεται. Έχει δικαίωμα, αλλά 15 χρόνια μετά, 16, οι δημοσιογράφοι που έγραφαν τα σκάνδαλα Μαρτίνη στον Ερυθρό Σταυρό και στον Ρίκο Δυνάρτη δικαιώνονται. Να πάρουν το αυτοκίνητο πίσω. Το δεύτερο, ο κύριος Μαρτίνης είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ξέρεις τι έκανε. Τάιζε κόσμο. Τάιζε κόσμο. Δημοσιογράφους, δημοσιοσκεπτίστες, ρωτήστε την κυρία Παναγιωτάρα να σας πει. Υπονοείς κάτι. Όχι, δεν έπαιρνε ήταν το γραφείο τύπου. Ήταν γραφείο τύπου, εντάξει, αυτό δεν είναι. Η αγάπητη κυρία που ήταν στο ΕΛΕΟΝΑ της Αμφίπολης. Λοιπόν, για να μην αρχίσω τώρα και δεν τελειώσω ποτέ, κύριος Μαρτίνης ήταν έξυπνος. Όταν το σύστημα ήθελε να το ξεφορτωθεί, το ξεφορτώθηκε και βρέθηκε χρεωμένος με 1,5 εκατομμύρια ευρώ ή τη 3,5 εκατομμύρια μάρκα. Έτσι. Στέφανε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα λέμε κάθε βράδυ. Αν μπορείς, θέλω να είσαι εδώ, γιατί ο λόγος σου είναι επικοδομητικός και καυστικός, αλλά και ουσιαστικός. Καλή επιτυχία και στο Μαγγελιό. Ετοιμάσαι, φαντάζομαι, τον φίλο. Ευχαριστώ θερμός. Καλό ξημέρωμα και στον κύριο Καψαμπέλη. Χάρηκα που τον είδα μετά. Στο Alert TV. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Στέφανε. TV. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Στέφανε.